Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες της ΑΔΔ για την απεργιακή κινητοποίηση της 12ης Νοεμβρίου. Στόχος της οργάνωσης είναι να συμμετέχουν στην απεργία όσο γίνεται περισσότεροι οι δημόσιοι υπάλληλοι και να διαδηλώσουν φυσικά ενάντια στα μέτρα που έχει ψηφίσει η Βουλή. Μπροστά λοιπόν σε αυτά τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε και μπροστά σε αυτά που διαφαίνεται ότι έρχονται, όπως είναι το νέο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό, όπως μάλλον θα είναι με βάση το νέο ενιαίο μισθολόγιο οι νέες μειώσεις στους μισθούς. Όπως δεν θέλουμε να το πιστεύουμε, αλλά όταν γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται περικοπές, εάν και εφόσον γίνουν, ξανατονίζω, πιθανότητα αυτές οι περικοπές να είναι και σε άλλους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, που αποτελούν και ζωτικά, εθνικά και κοινωνικά κομμάτια και θέματα. Πραγματικά πιστεύουμε ότι και η συμβολή της Άννα Τζουρογδάκη ήταν σημαντική, γιατί αυτό που εκλαμβάνουμε ως συμπέρασμα αυτής της περιοδίας της είναι ότι έχει καταγράψει τα προβλήματα στο νομό μας και θα γίνουν θέματα σε κεντρικό επίπεδο. Προς ενίσχυση της κινητοποίησης, στελέχη της ΑΔΔ εξορμούν στην περιφέρεια. Στον Εύρο βρέθηκε η Άννα Ρογδάκη, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι η φωνή των διαδηλωτών πρέπει να είναι δυνατή και να ακουστεί όχι μόνο στην Ελληνική Βουλή, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Στις 19 του Οκτώβρη έγινε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ και εξουδοτήθηκε η εκτελεστική γραμματεία να αποφασίσει καταρχήν για την προκήρυξη της απεργίας με τα αιτήματα που δυστυχώς δεν άλλαξαν σε σχέση με τις προηγούμενες απεργίες που κάναμε όλα τα προηγούμενα διαστήματα. Στην απεργία στις 12 του μήνα καλούμε και εδώ από την Αλεξανδρούπολη όλο το λαό πραγματικά να συμμετάσχει, όχι μόνο απεργώντας, τουλάχιστον καταρχήν απεργώντας αυτοί που μπορούν να απεργήσουν, επομένως αυτοί που έχουν δουλειά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και από εκεί και πέρα όμως συμμετέχοντας στην πορεία, στη συγκέντρωση και στην πορεία, θα ενημερωθείτε, φαντάζομαι, θα γίνει κάπου εδώ στο κέντρο, νωρίς το πρωί, γιατί πρέπει με τη συμμετοχή μας να δείξουμε ότι αυτός ο κόσμος, αυτός ο λαός αντιστέκεται και να το δείξουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο στην ελληνική βουλή στο σύνολό της, αλλά και στην Ευρώπη.